οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε και τώρα υλοποιούμε το νέο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες για τις πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσετε. Οπότε θέλω να σε ευχηθώ εξ αρχής καλή δύναμη στην Υπουργό, στην Υφυπουργό, στους τρεις γενικούς γραμματείς, γιατί πράγματι έρχεστε να καλύψετε ένα κενό, συγκεντρώνοντας πολιτικές οι οποίες ήταν κατακαιρματισμένες σε πολλά διαφορετικά υπουργεία, οι οποίες όμως αφορούν όλους και θα έλεγα ιδίως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, και γι' αυτό και θα υποστηρίξουμε με πολύ μεγάλη θέρμη το έργο σας σε μια σειρά από πολιτικές. Να αναφερόμαστε μόνο στο ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, το οποίο αυξάνεται κατά 8% και το οποίο αποτελεί μια κατάκτηση που θέλω να θυμίσω ότι υλοποιήθηκε από μια, για πρώτη φορά σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πιλωτικά από μια προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι πολιτικές συνολικά για το παιδί, ζητήματα τα οποία αφορούν την ένταξη στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια την προηγούμενη τετραετία να βγάλουμε στην επιφάνεια προβλήματα με τα οποία ενδεχομένως άλλες κυβερνήσεις να μην ήθελαν να ασχοληθούν. Για μας δεν υπάρχουν αόρατοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν αξίζουν της φροντίδας και της προστασίας του κράτους. Είναι μια ευκαιρία να πειραματιστούμε και με πολύ καινοτόμες πολιτικές ζητήματα, ας πούμε, τα οποία έχουν να κάνουν με την ενεργογύρανση, που τόσο σημαντικά είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε κοινωνίες οι οποίες πια γερνούν, όπως και η δικιά μας. Θέλουμε οι πιο ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να αισθάνονται ότι μπορούν να είναι πραγματικά παραγωγικοί και χρήσιμοι και να έχουν μια καλή ποιότητα ζωής. Και φυσικά τα ζητήματα τα οποία αφορούν οριζόντια την ισότητα, εκεί δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας, δεν κάνουμε εκπτώσεις, και στα ζητήματα που αφορούν συνολικά τις συμπεριληπτικές μας πολιτικές έχουμε θέσει τον στόχο της φιλοδοξίας μας πολύ ψηλά, στην εφαρμογή της στρατηγικής μας για τους ΛΟΑΤΚΙ πλάς συμπολίτες μας. Οπότε είναι ένα Υπουργείο το οποίο τώρα ξεκινάει, τώρα χτίζεται. Θα το χτίσουμε και θα το οικοδομήσουμε σωστά, και είμαι σίγουρος ότι είναι ένα Υπουργείο το οποίο πολύ σύντομα θα έχει να επιδείξει σημαντικό και μετρήσιμο έργο. Οπότε καλή επιτυχία. Ευχόμαστε εξ αρχής, και εδώ όπως βλέπετε έχουμε εδώ και τους δύο υπουργούς επικρατείας, τον οικονομικό σύμβουλο. Μεγάλη διάθεση για στήριξη του Υπουργείου από το Μέγαρο Παξίπου. Εδώ να σημειώσω κιόλας και την στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία. Ο κύριος Παπαστάβου θα είναι σε αυτό επισπέδων. Πολύ σημαντικό κομμάτι και τις προσπάθειες εδώ στο Υπουργείο. Είναι μια στρατηγική την οποία θέλω και να την τονίσουμε, γιατί είναι μια στρατηγική που ξεκίνησε πάλι την προηγούμενη τετραετία από τον προκάτοχο του Σταύρου, του Μασταύρου. Είναι μια στρατηγική που απαιτεί ένα κεντρικό συντονισμό από το Μέγαρο Μαξίμου. Έχει ήδη αρχίσει και αποδίδει. Γνωρίζουν οι συμπολίτες μας με αναπηρία ότι για πρώτη φορά οριζόντια και σε επίπεδο πολλών διαφορετικών παρεμβάσεων γίνονται πράγματα για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Αλλά επειδή δυστυχώς ήμασταν πολύ πίσω, έχουμε σημαντικό χαμένο έδαφος ακόμα να καλύψουμε.